Ξεκάθαρα, κύριε Φυλακτέ, δεν είναι μόνο ένα ζήτημα το οποίο αφορά τους εμβολιασμένους, τους ανεμβολίαστους ως μέλη της κοινωνίας μας. Είναι κάτι το οποίο έχει φέρει διχογνωμία και διάφορες αντιδράσεις και στον χώρο της ίδιας εστίασης, στον μεγάλο χώρο της δημόσιας ζωής της χώρας μας. Το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η διχογνωμία, την οποία από τη μία η κυβέρνηση κοφεύει και από την άλλη οι επαγγελματίες και η εστίαση στενάζουν, είναι κάτι πάρα πολύ ενδεικτικό. Πρέπει να σας πω, γιατί δεν μου αρέσει να μεταφέρω μόνο ρεπορτάζ, μου αρέσει να μεταφέρω απόψεις και γνώμες ανθρώπων που ανήκουν στην αγορά και στην επιχειρηματικότητα. Πρέπει να σας πω ότι μίλησα με γνωστό επιχειρηματία της εστίασης στη Θεσσαλονίκη το προηγούμενο διάστημα και μου είπε ότι αυτό που γίνεται είναι ένα υγειονομικό apartheid, το οποίο θα είναι λάθος αν η εστίαση μπει στη διαδικασία εφαρμογής ή σταχυολόγησης σε καμία περίπτωση. Από εκεί και μετά, οι παλινοδίες, όλες αυτές τις οποίες έχουν γίνει το προηγούμενο διάστημα σε σχέση με τον εμβολιασμό και την εστίαση, είναι πράγματα τα οποία φέρνουν τα διέξοδα τα οποία ζούμε σε αυτή τη φάση τώρα. Το μυστικό ίσως σχέδιο, το μυστικό ίσως η μυστική διάταξη στην όλη κατάσταση εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων, ίσως να είναι ο χώρος της μικρής επιχειρηματικότητας, ακόμα και στην εστίαση, για τις διάφορες οικονομικές εκθέσεις, διατάξεις και απαιτήσεις που απαιτεί η διεθνής πραγματικότητα και η οικονομία σήμερα. Πάντως είναι ένα ακόμη εμπόδιο στον κλάδο της εστίασης, γιατί τώρα τους εμπλέκει, μπορώ να το πω έτσι, και σε ένα κομμάτι ελέγχου των πελατών πάνω σε προσωπικά δεδομένα. Είναι προσωπικό δεδομένο σου αν το έκανες ή δεν το έκανες το εμβόλιο. Σε κάθε περίπτωση, ξεκάθαρα, και αν είναι δυνατόν η ίδια εστίαση, η οποία έχει υποφέρει τόσο πολύ εδώ και 1,5 χρόνο, η οποία έχει υποστεί τόσα πάνδυνα και περιμένει σε αυτή τη φάση να δουλέψει, να επιβιώσει και να ζήσει, να μπει σε μια διαδικασία να αποτελεί όργανο υγειονομικής αστυνομίας είτε της κυβέρνησης είτε της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων. Σκεφτείτε εσείς, αν ήσασταν επιχειρηματίες, κύριε Φελεκτή, και έρχονταν μια παρέα 5 ανθρώπων. Θα ήταν εύκολο για εσάς, γιατί η εστίαση έχει συνδυαστεί με μια μορφή διασκέδασης. Και κάποιος ο οποίος βγαίνει έξω να διασκεδάσει, βγαίνει έξω για να ξεσκάσει και να περάσει όμορφα. Θα δεχόμασταν έτσι εύκολα απλά να πείτε ποιοι είναι ανεμβολίαστοι, ποιοι είναι εμβολιασμένοι. Ήδη πρέπει να σας πω, τον περασμένο χρόνο, το 19, αυτό το οποίο έγινε με τους καπνίζοντες και μη καπνίζοντες, σχέτως αν εγώ είμαι μη καπνίζων και μπορεί να συμφώνησα σε διάφορες διατάξεις, ήταν κάτι το οποίο ήταν μια τεράστια πληγή για την ελληνική εστίαση. Σε κάθε περίπτωση, με τον τρόπο, τη δεότητα και την απολυτότητα την οποία εφαρμόστηκε, ήταν μια πληγή για την εστίαση. Ασχέτως αν πήγε να προσαρμοστεί επικοινωνιακά και από τα διάφορα μεγάλα ΜΜΕ ως μια μεγάλη υγειονομική επιτυχία της κυβέρνησης. Ήταν οικονομικά μια ήττα για την ελληνική εστίαση. Πάντως, από τη μία τα 150 στους νέους, από την άλλη τώρα αυτά τα μέτρα. Την ίδια ώρα ακούμε για κίνητρα σε όσους εμβολιάζονται. Στοιχεία διαφορετικά για το πώς είναι οι εμβολιασμοί. Φαίνεται ότι δεν πάει καλά το πλαίσιο αυτό των εμβολιασμών στη χώρα. Φυσικά, φυσικά. Κοιτάξτε, 150 αυτή τη στιγμή για μένα ξεκάθαρα είναι μια τύπου εξαγορά και τύπου συναλλαγή, σε καμία περίπτωση. Το γεγονός ότι μεγάλη μερίδα της νεολαίας μας και των νέων ανθρώπων μας δεν έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία, νομίζω ότι θα μας κάνει να αισιοδοξούμε για τις επόμενες γενιές που θα έρθουν από θέμα ήθους, ποιότητας και αρχών. Από εκεί και μετά δεν είμαστε, νομίζω, ξένοι σε αυτό το πράγμα. Είχαμε τα κοινωνικά μερίσματα όλα τα προηγούμενα χρόνια με όσα συνοδεύτηκαν είτε από 300 είτε από 400. Τώρα έχουμε το 150 του εμβολιασμού. Στο στρατό όταν πηγαίναμε, θυμάστε, είχαμε τις άδειες αιμοδοσίας. Νομίζω το πλαίσιο συναλλαγής είναι πάρα πολύ γνωστό σε ό,τι έχει να κάνει μεταξύ κυβέρνησης και κοινωνίας. Δυστυχώς, σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο δεν έχει μπει σε διαδικασία η κυβέρνηση να εξηγήσει είναι η αναγκαιότητα του εμβολιασμού. Η αναγκαιότητα με τον τρόπο όπως την πλασάρει, όπως μιλάει για προνόμια και για λιγότερη ζωή των ανεβολίαστων, είναι κάτι το οποίο, όπως σας είπα, είναι ρητορική apartheid και είναι απαράδεκτη κατά δικαστία. Και πρέπει να πούμε ότι την ίδια ώρα με την ελάφρυνση των μέτρων, με τη χαλάρωση των μέτρων, έχουν μειωθεί πάρα πολλοί εμβολιασμοί, κατά το 1/3 σχεδόν από αυτούς που γίνονταν παλιότερα. Κάτι που είναι φυσιολογικό, γιατί όταν καταργούνται οι μάσκες, καταργούνται τα μέτρα, σου λέει ο άλλος, γιατί να πάω να εμβολιαστώ. Έχει και μια τέτοια λογική. Κοιτάξτε, από τη στιγμή, πέραν αυτού, κύριε Φυλακτή, από τη στιγμή που υπήρξαν και γεγονότα διαφόρων παρενεργειών σε ό,τι έχει να κάνει με τον εμβολιασμό και διαδικασιών οι οποίες δεν τρέξανε, λογικό είναι ο κόσμος να φοβάται. Δεν πρέπει να καταδικάζουμε την αμφιβολία. Φυσικά είναι αναγκαίο να εμβολιαστούμε, φυσικά είναι αναγκαίο να χτιστεί τείχος ανοσίας, αλλά αυτό πρέπει να επικοινωνηθεί σωστά. Και πρέπει σε κάθε περίπτωση να υπάρξει αυτός ο αρμόδιος υγειονομικός μηχανισμός, ο οποίος θα τρέξει και θα διασφαλίσει το απόλυτο ασφαλές που είναι η ανθρώπινη ζωή, και το σημαντικότερο.
Με την εμπειρία σου τώρα βλέπεις ότι έχουμε ένα προεκλογικό χρώμα το τελευταίο διάστημα, ένα προεκλογικό άρωμα σε όσα διαδραματίζονται στη χώρα? Είναι λίγο μεικτό αυτό το οποίο σαν απάντηση θα σας δώσω και έχει να κάνει με το εξής. Θα μιλήσω λίγο σε νούμερα σε πρώτη φάση. Πρώτα απ' όλα το αφήγημα του τουρισμού έχει καταρρεύσει γιατί είναι η πρώτη χρονιά φέτος, αν το έχετε καταλάβει, που δεν έχουμε οικονομικές εκθέσεις που αναφέρονται γύρω από τα προσοδοφώματα που υπάρχουν στο ΕΠΑ από τον τουρισμό. Έχουμε πολύ ωραία ρεπορτάζ για στάρ οι οποίοι επισκέπτονται τα ελληνικά νησιά με υψηλό εισόδημα, για διαφόρους στάρ του Hollywood και παραγωγές που γίνονται εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχουμε οικονομικές εκθέσεις για την πορεία του τουρισμού και τη συνεισφορά του στο ΕΠ για πρώτη φορά. Εγώ διαβάζω οικονομικές εκθέσεις από διάφορα ξενοδοχειακά επιμελητήρια στην επαρχία και σε διάφορες πόλεις που δείχνουν ότι ο τουρισμός βουλιάζει και καταραίει. Από εκεί και μετά, αυτό το οποίο έγινε και αποτελεί ένδειξη για την προεκλογική ετοιμότητα την οποία βρίσκεται και η κυβέρνηση, είναι το νέο νομοσχέδιο το οποίο πέρασε κοινή πολιτική απόφαση σχετικά με τα εκλογικά δικαιώματα των ετεροδημοτών. Πέρασε και υπογράφηκε στις 29 του μηνός του περασμένου μήνα και είναι μια πολύ σημαντική και πολύ τελετή διάταξη, η οποία επιτρέψτε να σας πω, αναφέρει το εξής. Οι ετεροδημότες μέχρι το προηγούμενο διάστημα έπρεπε να προσκομίσουν κάποια ορισμένα έγγραφα στα ΚΕΠ αυτοπροσώπως για τα εκλογικά του δικαιώματα και τη διαμόρφωση αυτών. Αυτό που γίνεται τώρα είναι με μια ηλεκτρονική εγγραφή, χωρίς προσωπική παρουσία στα ΚΕΠ, τρέχουν όλες οι διαδικασίες. Κάποιοι βέβαια και καλά για στελέχη και διάφοροι οποίοι ανήκουν στην σφαίρα, κυβερνητική σφαίρα επιρροής, λένε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο έπρεπε να γίνει εδώ και χρόνια και πρέπει να τρέξει τώρα και μιλάνε για εξυγχρονισμό του κράτους. Φυσικά δεν διαφωνώ, είναι κάτι το οποίο έπρεπε να γίνει. Φυσικά δεν αποπνέει εκλογές στο άμεσο μέλλον ή στο φθινόπωρο, αλλά εξυγχρονισμός του κράτους, κύριε Φυλακτέ, είναι και η ηλεκτρονική κατάθεση των δικαιολογητικών και επιστοποιητικών για τους αναπληρωτές καθηγητές, οι οποίοι πριν μία εβδομάδα σε δημόσια υπηρεσία κατάθεση δικαιολογητικών στην Αθήνα στεκόντουσαν εν μέσω πανδημίας και εν μέσω καύσωνα στην ουρά για να καταθέσουν τα δικαιολογικά τους. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να σημειωθεί.